Είναι ελλειμματικό τόσο σε αριθμούς όσο και σε ποιότητα σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν. Το πρόβλημα επιτείνεται από την έλλειψη εισιτηρίων αυτή την περίοδο. Είναι κάτι το οποίο έχει εντοπιστεί, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, αλλά πιστεύουμε ότι φοβόμασταν από πάση στιγμή ότι μπορεί να επεκταθεί και να ξεφύγει από τα όρια. Και το τελευταίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι ο επικείμενος χειμώνας είναι κάτι το οποίο μας έχει σε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι στοιχείο δεν έχουμε χώρο στεγασμένο, κλειστό, για να μπορούν να στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Μία βροχή τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ικανή να μας δείξει πόσο πολύ απότομα μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Και ειλικρινά περιμένουμε άμεσα, είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει πάνω από ένα χρόνο τώρα, από την κυβέρνηση να μπορέσει να βρει μέσω των Υπουργείων, των αρμόδιων για αυτό, τον κατάλληλο χώρο για την προσωρινή φιλοξενία των 2-3 ημερών που χρειάζεται αυτών των ανθρώπων. Αυτά. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, πριν ευχαριστώ ιδιαίτερα για το καλωσορισμό, όπως ευχαριστώ ιδιαίτερα τους βουλευτές μας, οι οποίοι μου κάναν την ιδιαίτερη τιμή χθες να κυνήγει στον δρόμο την υποδοχή του αδέρφου βουλευτές. Ευχαριστώ τις αρχές. Πιο κοντά λίγο. Τις αρχές του λιμενικού ζώνου της ελληνικής αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους φορείς του νησιού που είναι σήμερα εδώ, σε αυτή την συζήτηση την οποία θα έχουμε. Είναι μια περιοδία την οποία ξεκίνησα από χθες από την Μυτιλίνη και συνεχίζει στα φυλάκια στην Παναγιά, πέρασε με πάνω ψινούσες, το δίπλα των Δερμιζών σήμερα εδώ, και θα συνεχιστεί μετά από εδώ στο Θαρμακονήσι και στην Καλόδημο, όπω τα δυτικέ εγκαταστάσει, εν συνεχεία στην ΚΟ και αύριο στην Ίσιο, στην Αστυπάλια. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι είμαι εδώ με δύο ιδιότητες. Μία ιδιότητα είναι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και σε αυτό θα πω σήμερα λόγια, αλλά είμαι και στη διάθεσή σας και σαν εταίρος στην κυβέρνηση αυτή, που σαν να πρόσφατα να ξέρω να απαντήσω και σε όλα τα θέματα τα οποία θέσετε και εσείς και που θέσουν να προσφέρετε στο. Επιτρέψτε μου, ξεκινώντας, να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστώ ιδιαίτερα το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία. Γιατί πράγματι οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικές και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν υπερβεί των δυνατοτήτων των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Έχοντας επομιστεί ένα έργο το οποίο είναι υπεράνω και των μέσων των οποίων διαθέτουμε, και πολλές φορές και τις ίδιες αποστολές τους. Καταρχήν, σαν υπουργός της Ελληνικής Άμυνας, θέλω να σας πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις, όπως ξέρετε, δεν έχουμε καμία εμπλοκή με το θέμα της μεταναστεύσεως και δεν πρέπει να έχουμε εμπλοκή. Και όπως ξεκαθάρισε και χθες στη Μυτιλίνη, επειδή ακούγονται διάφορα περί αποτροπής από την ενέργεια των ένοπλων δυνάμεων, αυτό δεν γίνεται. Η οποία από τις ένοπλες δυνάμεις σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος αξιωματικός που θα δώσει εντολή να πλήξουν παιδιά των 2 ετών ή κάποιος στρατιώτης που θα πυροβολήσει. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ποτέ Έλληνα στρατιώτης που το κάνει αυτό και δεν υπάρχει ποτέ Έλληνα αξιωματικός ή πολιτικός προστάμενος ο οποίος μπορεί να προχωρήσει σε στρατιωτική αποτροπή με τον άνθρωπο. Άρα αυτό το αποκλείουμε. Είναι άλλο η αποτροπή η οποία γίνεται στην ακτογραμμή από το λιμενικό σώμα και άλλο η πιθανή εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους για τους οποίους λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις αυτό μπορούν να κάνουν και κάνουν είναι να διευκολύνουν πληροφορίες προς το λιμενικό σώμα και την ελληνική αστυνομία από τα παρατηρητήρια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή ανακτημένα σε όλο το σύμπλεγμα των νησιών για την παράνομη είσοδο. Θέλω ακόμα, αν μου επιτρέψετε, να πω ότι θα πρέπει, όπως πολύ σωστά είπατε, να δούμε την διεθνή διάσταση του θέματος της μεταράσπισης.
Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για αριθμό ανθρώπων που βρίσκονται από την απέναντι πλευρά, που είναι πράγματι έξω από τις δυνατότητες βοήθειας, ελέγχου που έχει η Ελλάδα. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες. Πολλοί εξ αυτών προέρχονται από τη Συρία και είναι άνθρωποι και οικογένειες οι οποίες έχουν υποστεί μια πρωτοφανή βία εκ μέρους των Ισλαμοφασιστών, οι οποίοι εκτελούν ιδιαίτερα χριστιανούς μέσα στα σπίτια τους. Να πούμε ότι είναι θύματα μιας βίας τόσο ισχυρής, έχουμε μιλήσει και μαζί τους, έχουμε βοηθήσει μαζί, που τους οδηγεί αναγκαστικά στην προσφυγιά. Μεταξύ αυτών, είναι αλήθεια ότι υπάρχει και ένα κύμα μεταναστών, τους οποίους διακινούν παράνομες ομάδες και από την Αφρική, μέσω της Τουρκίας, με κυκλώματα τα οποία στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε. Θέλω να θυμίσω το 2008 με το Λιμενικό Σώμα, δηλαδή είναι ένας πολιτικός προστάμενος τότε, συλλάβαμε ένα τεράστιο κυκλώμα του περίφημου Fat John από την Κωνσταντινούπολη, όπου διακινούσε ανθρώπους μέσω της Αλγερίας προς την κοινωνία της Τουρκίας. Υπάρχει τεράστιο θέμα και στην Λέσβο και στην ΚΟ, αλλά και μεταξύ της ΣΑΜΟ και της ΚΟ και της λεγονισής μας, από διακίνηση προσφύγων και μεταναστών που γίνεται με τη συνεργασία της τουρκικής αποφυλακής. Χθες δώσαμε ένα βίντεο στην δημοσιότητα στην Μυτιλήνη, όπου εμφανιζόταν πλοίο της τουρκικής αποφυλακής που συνόδευε μέχρι την ακτογραμμή, χωρίς να παρεμποδίζει βάρκα με μετανάστες, προκειμένου να τους διασφαλίσει την είσοδό τους στα ελληνικά βορικά έδαφη. Και εκεί ακόμα θέλω να κάνω ξεκάθαρο. Δεν λέγονται πολλά για την αποτροπή του, όπως είναι και το λιμενικό σώμα. Το λιμενικό σώμα έχει μία αποστολή, τη διάσωση του ανθρώπου στη θάλασσα. Και μιλάω σε ένα νησί ναυτικό. Δεν υπάρχει κανένας ναυτικός στον κόσμο, ο οποίος θα αφήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο να κινδυνεύσει έναν άνθρωπο στη θάλασσα. Η αποστολή του είναι να τον σώσει. Και τα στελέχη του λιμενικού σώματος, με κίνδυνο τη ζωή τους πολλές φορές έχουν πέσει στη θάλασσα χειμώνα για να σώσουν ζωές στη θάλασσα. Εκεί υπάρχει βέβαια και το εθνικό θέμα, το οποίο πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και ανοιχτά και αφορά και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό το οποίο, στο οποίο υπολογίζει η απέραντη πλευρά είναι να πέσουν οι άνθρωποι στη θάλασσα και αν δεν κάνει, δεν νικεί ή δεν κάνει διάσωση το λιμενικό σώμα, να κάνουν έρευνα και διάσωση στα ελληνικά χωρικά έδωτα για να αμφισβητήσουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές υποθέσεις. Οφείλω όμως να πω, όπως είπα την κυρία Δημαρχία, ότι εδώ στοιχείο των πράγματων είναι διαφορετικά. Δηλαδή, η τουρκική αυτοφυλακή σε αυτήν την περιοχή εδώ δείχνει ότι κάνει αποτροπή αρκετές φορές από τα στοιχεία τα οποία έχουμε να τις παρατηρήσεις και πριν από την άλλη. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπως στη Λέσβο ή στην Κόπη. Ιδίως στις τελευταίες ημέρες. Γιατί πρέπει να είμαστε απόλυτα δίκαιοι σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Τι μπορεί να γίνει. Η πρόταση την οποία πλέον κάναμε σαν κόμμα που συμμετέχει στο κυβερνητικό συνασπισμό μέχρι τη διάλυση της Βουλής και την παρέτηση αυτής της κυβέρνησης και την ανάδοση από την ελληνική κυβέρνηση. Και η πρόταση που έχω κάνει και εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας το θέμα βαθιά, είναι ότι τα νησιά μας δεν μπορούν για κανένα λόγο να δεχθούν αριθμό, έστω και μικρό, μεταναστών ή προσφύγων με παραμονή στο νησί. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν όλα τα μέσα τα οποία διατίθεται, ιδίως πλωτά μέσα, που μπορούν να παρέχουν και ανθρώπινες συνθήκες και προς τους μετανάστες και προς τους πρόσφυγες, τα οποία πρέπει να κινούνται στον άξονα συνεχώς ως Σάμος, Χίος, Μυτιλήνη, με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, ώστε
εντός των πλοίων αυτών να γίνεται το registration, και σε αυτό σε μεγάλη σημασία και βοήθεια από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο ιατρικός έλεγχος και παράλληλα η πιστοποίηση ιδίως του προσφύγων με τη δυνατότητα να παίρνουν τα χαρτιά του και να μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό άμεσα. Και αυτό έχει επιτευχθεί με τη χθεσινή υπογραφή επιμένως του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Υπουργικής Ναυτιλίας να μισθώνει με δική του απόφαση για δημόσια υπηρεσία, για θαλάσσια υπηρεσία, πλοία. Ήδη το Βενιζέλος έχει κάνει τα πρώτα δρομολόγια, αποδικό. Σήμερα το πρωί σε 6 ώρα, δεν ξέρω αν έχει γίνει το δρομολόγιο, ας πούμε, το οποίο έγινε, από τη Μυτιλήνη πήρε γύρω στους 2.500. Η εικόνα στη Μυτιλήνη είναι τραγική, τέλος. Ότι χθες αντικρίσαμε εικόνα πραγματικά πρωτοφανής. Γνωρίζω ότι η Μυτιλήνη καλά σαν έμεινα 2 χρόνια εκεί. Είναι πραγματικά τραγικές εικόνες, παρόλο που υπόκειται και το νίκη με την οργανώση της τεράστιας πάσης ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού σώματος, όπως και στην ΚΟ. Αυτό θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί. Ήδη χθες μίλησε το βράδυ με τον Υπουργό Εγκολοξιατρίας, τον κύριο Δρίτσα, με διαβεβαίωση ότι και το πλοίο Λατό, πλέον εντός των επομένων ημερών, θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εάν λοιπόν υπάρξει και ένα τρίτο πλοίο, το οποίο θα μπορέσει έστω να κάνει το registration, να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν τόπος καταγραφής και διαμονής, πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει την ανακούφιση των νησιών. Δεν αφορά τόσο πολύ τυχείο, αλλά ουσιαστικά αφορά και τυχείο. Ιδιαίτερα στις Σινούσες, που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στην Παναγιά που βλέπουμε ότι εκεί έχει δημιουργηθεί μια τεράστια δίωδος. Πιστεύω ότι αυτή είναι η λύση, αλλά η λύση ουσιαστικά αυτή είναι προσωρινή. Όσα πλοία και να βάλουμε, και υπεροκειάνια και να βάλουμε, 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους δεν μπορούμε να μαζέψουμε. Ούτε να εξυπηρετήσουμε. Άρα η λύση πρέπει να έρθει από μια μεριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έκανα έκκληση χθες στον Επίτροπο, υπάρχει και ένα ψήφισμα χθες που υπογράψαν όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση στη Μυτιλήνη. Και νομίζω ότι δείτε το κι εσείς, νομίζω ότι είναι αρκετά θέσιμο να γίνει. Συμφωνούμε όλοι στις πρωτοβουλίες, πρέπει να πάρουν πρώτα απ' όλα για να πράξει η διεθνής κοινότητα τα πάντα, στο να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί στον τόπο τους. Και το δεύτερο, να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εδώ πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Σύνορο. Και τρίτον, η Τουρκία, η οποία πρέπει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία επαναπροώθησης, την οποία έχει και η ίδια υπογράψει, αλλά και παράλληλα δώσαμε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες αρκετά χρήσιμες, που φαίνεται ότι κάποιοι έχουν μετατρέψει σε πείσμα το θέμα των μεταναστών. Έχουμε δώσει φωτογραφίες σε θέσεις όπου σωσίπια, βάρκες και ξολέμπιες δίνονται σε ομάδες ανθρώπων από την μεριά της Τουρκίας που θέλουν να περάσουν προς τα εδώ. Εδώ θέλω να πω ότι και εδώ στη χώρα μας δυστυχώς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα. Το θεωρώ παράδειγμα. Να υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κουλώντας 3,5 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό στους πρόσφυγες ή να 5 ευρώ για να φορτίσουν το κινητό τους. Ή να μεταφέρουν από μια μεριά του νησιού στο άλλο και αυτό σημαίνει στη Μυτιλήνη με 20 ευρώ κάνουν την ώρα βοήθηση. Ένα παράδειγμα. Δεν έχουν δει πράγματα στοιχεία ευτυχώς. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε σχέση με αυτό που ζητήσατε, κύριε Δήμαρχε, με τον χώρο προσωρινής έστω διαμονής. Το παρελθόν, όταν το 2008 υπήρχαν σε όλα τα νησιά τόποι προσωρινής παραμονής, αυξήθηκαν και οι δυνατότητες ήταν οι ροές. Θα πρέπει λοιπόν να το ξαναδείτε αυτό. Διότι αντιλαμβάνουμε την ανάγκη να υπάρχει ένας χώρος τέτοιος, αλλά να ξέρετε ότι οι πληροφορίες πάνε πολύ γρήγορα πέρα. Και έχουμε άμεσα δημιουργία τεράστιου κύματος. Όποτε κλείσανε αυτά τα κέντρα και στην Μυτιλήνη και στην ΚΟ, το 2008 σταμάτησαν οι ροές. Άρα, ίσως το πλοίο είναι η μόνη λύση και στο οποίο θα ήθελα να σας πω ότι θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να το εξασφαλίσουμε. Υπάρχουν πλοία, υπάρχουν έστω και πλοία τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή υποκατάσχεση από τους εργαζόμενους, γιατί είναι απλή ότι μιλάμε για τα πλοία της ΝΕΛ,
Γιατί να μην πει, εγώ θα ζητήσω να δω το προσωπικό της ΝΕΛ, να δω τους απλήρωτους ναυτικούς της ΝΕΛ και να δω μήπως εκεί μπορούμε και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε και οι απλήρωτοι ναυτικοί να πληρωθούν και να υπάρχει κίνηση και στα καράβια αυτά για να μπορούμε να βοηθήσουμε. Είμαι στη διάθεση, ευχαριστώ άλλη μια φορά και συγχαίροντας και τον κ. Ξερά και ιδιαίτερα το Ελληνικό Σύμβουλο και την Ελληνική Αστυνομία για το τεράστιο έργο που κάνουν, για το υπεράνθρωπο έργο που κάνουν. Να πω ότι από τη μεριά τη δική μου ως κυβερνητικός εταίρος ζητούμε την ενίσχυση και της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Ήδη ξέρω ότι έχουν βγει διαταγές, οι φυλαπορίες θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα ώστε να υπάρχει ενίσχυση των μονάδων και να συγχαρώ τους άντρες και τις γυναίκες των δύο σωμάτων για την πραγματικά υπεράνθρωπο έργο που κάνουν. Είμαι στη διάθεση, έτσι να πιστεύει να θελήσει. Πάρουμε ένα σένα στο λόγο, θα ήθελα, κύριοι βουλευτές, κυρία Μιχαηλίδη. Ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος βουλευτής. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν καλώς ήρθατε στη Χίο. Είναι χαρά μας που είστε εδώ. Να συγχαρώ κι εγώ με τη σειρά μου τους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας για την υπεράνθρωπη δουλειά που έχουν κάνει τους τελευταίους μήνες να αντιμετωπίσουν ένα πολλαπλασιασμό των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς τη χώρα μας. Όπως γνωρίζετε και αναφερθήκατε ήδη και στο πολύ καλό έργο που έγινε το 2008, μέχρι πρόσφατα η Ελλάδα στους 10 μετανάστες που προσπαθούσαν να μπουν στην νοτιοανατολική Ευρώπη υποδεχόταν τον έναν και η Ιταλία τους 9. Με τα πιο πρόσφατα στατιστικά πλέον οι περισσότεροι έρχονται μέσα από την Ελλάδα. Έχει αλλάξει λοιπόν η κατεύθυνση των ροών. Αυτό καταδεικνύει ότι η χώρα μας έχει γίνει πλέον ίσως ο ευκολότερος προορισμός για να έρθουν, βάζοντας τεράστια πίεση στις υποδομές που έχουμε. Παρότι, κύριε Υπουργέ, δημιουργήθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση ένα ειδικό Υπουργείο για τη μετανάστευση, τελικά δεν φαίνεται αυτό το Υπουργείο να προσέφερε οτιδήποτε και ακόμα το βάρος καταλαμβάνουν οι παραδοσιακότερες δομές. Δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία είχαν ήδη δοθεί για την Ελλάδα και πολύ πρόσφατα το λεγόμενο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ξύπνησε και είπε ότι κάτι προσπαθεί να κάνει. Δεν έχουμε καταφέρει στα πλαίσια των διεθνών επαφών της χώρας μας να πιέσουμε τη γείτονα να εφαρμόσει τις συμφωνίες στις οποίες και εσείς αναφερθήκατε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Έχει τύχει τα ρεύματα προς τη Χίο να είναι λιγότερα. Έτυχε. Βλέπουμε στα άλλα νησιά του Αιγαίου όμως πλέον να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε και στις στοιχειώδες ανθρωπιστικές υποχρεώσεις που ως χώρα έχουμε. Δεν ξέρω και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γίνονται οι σωστές ιατρικές εξετάσεις καταρχήν για όλους αυτούς που μπαίνουν στη Χίο. Πάνε στο νοσοκομείο, ελέγχονται, γίνονται ακτινογραφίες, γίνονται τα τεστ φυματίου ότι προβλεπόντουσαν ή έχουν σταματήσει αυτά. Και αν έχουν σταματήσει, γιατί έχουν σταματήσει. Να σου πω, δεν γίνεται καμία εξέταση. Όχι γιατί ξέρω στοιχείο, αλλά τουλάχιστον εχθές που ρώτησε στην εταιρεία, δεν γίνεται καμία εξέταση από αυτές που προβλέπονται. Αυτό είναι βέβαια αδύνατο να γίνει σε άλλα νησιά, δεν ξέρω στοιχείο και τις δυνατότητες. Αλλά προσέξτε, υπάρχει και θέμα των στελεχών, του εμπορισμού των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Τα οποία είναι συνδεδεμένα, κύριε Υπουργέ. Όσο δεν ελέγχονται αυτοί που έρχονται, είναι πολύ πιο πιθανό να μεταδώσουν ασθένειες που δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν σε πιο δύσκολα κλίματα και μέρη τα οποία έρχονται και να τα μεταδώσουν στους άνδρες και γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας. Γνωρίζω ότι μέχρι το 2014 γινόντουσαν αυτές οι εξετάσεις. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, σας με διορθώσω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και νομίζω ότι είναι κρίσιμο η κυβέρνηση πλέον να αρθρώσει μια μεταναστευτική πολιτική. Δυστυχώς, ακόμα και οι αλλαγές που γίνανε το 2015 μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, έκανε για άλλη μια φορά τη χώρα μας τον αγαπημένο προορισμό ανθρώπων που πράγματι υποφέρουν, πράγματι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά η Ευρώπη, μη έχοντας πολιτική να τους αντιμετωπίσει, τελικά αυτό το τεράστιο βάρος πέφτει στις δικές μας πλάτες, χωρίς καν να έχουμε τα κονδύλια που και ο Δήμαρχος χρειάζεται για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Είναι μια μεγάλη κρίση και δεν βλέπω ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης αυτή.
Να σου πω ένα νούμερο, η αύξηση είναι 1.655%. Η ροή που υπήρχε μόνο στη Λέσβο Ιούλιο και Αύγουστο ήταν 90.425. Ο πληθυσμός της Λέσβου είναι 92.000. Οι δυνατότητες που έχει το νοσοκομείο είναι για τέτοιου είδους εξετάσεις 400. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε 90.000 πρόσφυγες με 400 δυνατότητα του νοσοκομείου το μήνα. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει κανένας τέτοιου είδους εξετάσεις. Θα έπρεπε να είναι 4 στρατιωτικά νοσοκομεία τα οποία κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Μιχαλίδης, παρακαλώ, κύριε Βουλευτά. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν καλώς ήρθατε στο νησί μας. Αναφορικά με τις επισημάνσεις του καθόλου αγαπητού συναδέλφου, θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω το γεγονός ότι το διευκρινιστικά, δηλαδή το αντικείμενο της ιατρικής αντιμετώπισης των προσφύγων και μεταναστών μεταφέρθηκε όχι πρόσφατα στο Κέρκυνο. Επομένως, να μην δημιουργούμε εντυπώσεις ότι αυτή τη στιγμή είναι πρόσφατα ηλυμένη δηλαδή η απόφαση να μην εξετάζονται από τις υγειονομικές δομές της υπάρχουσης, αλλά να, αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το να λανθάνουν και να δημιουργούνται ζητήματα τα οποία έχουν επισημάνει κιόλας όσον αφορά την υγειονομική πιστοποίηση και εξέταση των ροών αυτών. Θέλω να επισημάνω επίσης το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι επανειλημμένα έχουμε διατυπώσει προτάσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης όσον αφορά το σπουδαίο ζήτημα του συντονισμού των ενεργειών τόσο σε τοπικό, τόσο και σε κεντρικό επίπεδο. Έχουμε υποβάλει εδώ και πολλές φορές, επανειλημμένα μάλλον, έχουμε υποβάλει το αίτημα να υπάρξει τοπικό συντονιστικό όργανο, διότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε σχέση με, με αυτό το εκρηκτικό πρόβλημα που δέχεται η χώρα, είναι και η έλλειψη συντονισμού σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε επανειλημμένα διατυπώσει λοιπόν την πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο σε τοπικό επίπεδο με την εποπτεία προφανώς του Υπουργείου, το οποίο θα έχει αρμοδιότητες στο να συντονίζει το έργο τοπικά. Παρενθετικά να πω κάτι που το γνωρίζουμε όλοι, ότι στο ζήτημα της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος εμπλέκονται φορείς, όπως για παράδειγμα ο Δήμος ή γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θεσμικά δεν έχουν κανένα απολύτως ρόλο και καμία απολύτως ευθύνη. Επίσης, ότι θα πρέπει να εξευρεθεί άμεσα, εκτός από τη λύση αυτή των πλοίων, η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει χώρος μόνιμης υποδοχής εδώ προσφύγων, και μάλιστα είχαμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση μια σύσκεψη φορέων, η οποία δυστυχώς δεν έχει υιοθετηθεί. Τέλος, μια διαπίστωση ότι έχω την αίσθηση ότι επειδή το νησί μας, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, του λιμενικού σώματος, της αστυνομίας και των υπολείπων μη κυβερνητικών οργανώσεων, των εθελοντικών, των αλληλέγγυων προς τους πρόσφυγες και μετανάστες, δεν έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά εκρηκτικό κλίμα όπως τα υπόλοιπα νησιά, ενώ εδώ στο νησί μας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το γεγονός τοποθετεί πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου την αντιμετώπιση του προβλήματος εδώ τοπικά. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Θα πρέπει και το νησί μας να αντιμετωπιστεί όπως τα υπόλοιπα νησιά, ασχέτως του ότι δεν δημιουργούνται αυτή τη στιγμή εκρηκτικές καταστάσεις. Η ανάγκη δηλαδή να υπάρξει μία μέρημνα και για τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ είναι ανεξάρτητα με το αν είναι
ή όχι εξαιρετικά έκρηθμη ή εκρηκτική κατάσταση. Διότι εύκολα μπορεί να μεταπέσουμε από το τέλος πάντων ελεγχόμενο με τη συμβατική έννοια του όρου κλίμα το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή εδώ στο νησί μας σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είμαι βέβαιος ότι οι επισημάνσεις αυτές θα μεταφερθούν στην πολιτική ηγεσία και στη νέα προφανώς κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επιλογές και θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων με επάρκεια. Ευχαριστώ.